Σήμερα είχαμε να, όπως είπατε χθες, να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία θεωρώ πρωτότυπη να παίξουμε δύο παιχνίδια συνεχόμενα. Σίγουρα η ομάδα ήταν διαφορετική, είχαμε διαφορετική δωδεκάδα, είχαμε μεγαλύτερο rotation. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να μπορείς να ανταγωνιστείς σε ομάδες επίπεδου σαν τη Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω καταφέραμε να προηγηθούμε για 11 λεπτά, να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά τόσα. Στο τέλος μίλησε η εμπειρία, η ικανότητα, το ταλέντο και η ποιότητα της Μεγάλης Βρετανίας. Στο σημερινό παιχνίδι έκανα μια επιλογή, η οποία ήταν συνειδητή με τους συνεργάτες μου, να μείνουμε με πιο νεανική ομάδα, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά τα παιχνίδια, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να τους ρίξουμε στη φωτιά, να δούμε πώς θα ανταποκριθούν σε τέτοιο παιχνίδι και να ξεκινήσουν να πιάνουν ψυχολογία στη νέα προσπάθεια της ομάδας. Προσπαθούμε να βάλουμε μια νέα ταυτότητα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και η επόμενη μέρα. Αφήνοντας έξω το Βασίλη, το Γκούνα και το Άρη, το Κορονίδη, οι οποίοι είναι ζωντανή ιστορία της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού μπάσκετ. Οι παίκτες που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα προσφέραν πάρα πολλά. Πολύ πιθανόν να μείναν active 2-3 χρόνια στις ομάδες τους και γενικά να μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Απλά μπαίνοντας σε αυτή τη φάση, θεωρήσαμε ότι σιγά σιγά θα κάνουμε την ανανέωση που είναι πιο έντονο φέτος, τώρα. Γι' αυτό και κάποιες πιθανόν αντιδράσεις από τους γύρω, αν είναι καλά ο Κορονίδης και ο Κούνας και αν τραυματίστηκαν και δεν τραυματίστηκαν. Εγώ θεωρώ φυσιολογικό αυτό. Απλά λέω το σκεπτικό μας, έτσι ώστε να αντιλαμβάνει και ο κόσμος ότι τα νέα παιδιά πρέπει να βγουν μπροστά. Το ίδιο κάναμε και με τον Ιάκο από τον Παντελή, που έπαιξε 6 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα, για να μπορέσει ο Παναγιώτης ο Μάρκου, ο Στέφανος, να πάρουν κάποια λεπτά στα 20 λεπτά κοντά, για να κερδίσουν εμπειρίες. Χρειαζόμαστε εμπειρίες και να κοιτάμε μπροστά, κύριε, όχι πίσω. Όσο αφορά τώρα τη συνέχεια, πιστεύω ότι αυτοί οι αγώνες τους χρησιμοποιούμε για να, όπως είπα, να βάλουμε τις βάσεις για το μέλλον. Εκείνο που θα χρειαστούμε και βοήθεια από την πολιτεία κάποια στιγμή, δηλαδή μπορεί να παρακολουθούμε τα δρόμενα στην Κύπρο, βλέπουμε με ευκολία να δίνονται κάποια πιθανόν διαβατήρια σε άλλα αθλήματα είτε για άλλους λόγους που τους καταλαβαίνουν μεν. Αλλά αυτή τη στιγμή κάναμε εδώ και ένα χρόνο μια προσπάθεια να φέρουμε ένα elite επίπεδο παίχτη στην εθνική ομάδα, όπως όλες οι ομάδες παγκοσμίως που δίνουν διαβατήρια, μέχρι και Αφρική, Ασία κτλ. Αμερικανούς. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη μικρή Κύπρο να είναι λίγο πιο ανταγωνιστική στη συνέχεια. Και είναι κάτι που δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Τώρα που μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανανέωσης και τα παιδιά από το καλοκαίρι και μετά πιθανόν να είναι περισσότερο νέα παιδιά από τα 18 μέχρι τα 25-26, θα πρέπει να το κοιτάξουμε γενικά, να βοηθηθεί η ομοσπονδία μας, έτσι ώστε να πάρουμε ένα παιδί το οποίο θα τους βοηθήσει. Ο Anthony King, επειδή και χθες στη μετάδοση υπήρχε μια σύγχυση ότι δεν καλέσαμε τον Anthony King και ήρθε ο Tyrell Biggs και είχαμε πρόβλημα στα rebound. Ο Anthony King σταμάτησε από την εθνική ομάδα, το ζήτησε ο ίδιος, προσφέρει τα μέγιστα. Και τον ευχαριστούμε και τον ευχαρίστησα και πριν στην αρχή. Και ο Tyrell Biggs επίσης το κάνει το ίδιο. Τα παιδιά πάνε στα 32-33 τους χρόνια, θέλουν και αυτοί να ξεκουραστούν, έρχονται, προσφέρουν και είναι υπέρ τους, αλλά πρέπει να μπει και νέο αίμα, ένα νέο παιδί. Χώρες σαν τη Βουλγαρία και τα λοιπά, δίνουν Σκόπια και τα λοιπά, δίνουν 3 διαβατήρια τη εβδομάδα για Αμερικανούς και τους διαλέγουν ποιος θα παίξει μετά. Είναι η ώρα να βοηθηθεί και η εθνική ομάδα. Γιατί εγώ πιστεύω στη νέα γενιά και με ένα παίχτη στήριγμα θα μπορέσουμε στο τέλος της ημέρας να είμαστε πιο competitive, γιατί θέλουμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Μπορούμε να βγαίνουμε συνέχεια και να λέμε ότι πάμε να κερδίσουμε, χάσαμε, δεν έγινε αυτό, δεν έγινε το άλλο, φταίει ο Σάιμον, φταίει ο προπονητής, φταίει ο Κωστής, φταίει ο Ιωαννής. Πρέπει να βοηθήσουμε να στηριχθεί η προσπάθεια με ένα νέο παιδί, έτσι ώστε να μπούμε στη διαδικασία η ομάδα να είναι πιο competitive και με σκληρή δουλειά από το staff εμείς που έχουμε την τεχνογνωσία να καταφέρουμε να τους εμφυήσουμε τη νέα ταυτότητα και πιστεύω στο μέλλον ότι μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Πραγματικά πιστεύω αυτό τους έδωσα χρόνο αυτές τις δύο μέρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά από μένα. Να μιλήσει νομίζω ο Σάιμον. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Αγωνιστικά νομίζω ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι. Είχαμε ρυθμό στην επίθεση και στην άμυνα. Ήμασταν αρκετά επιθετικοί, βάζαμε τα κορμιά μας μπροστά, παρόλο που είχαμε μια αδυναμία στους σωματότυπους. Αυτό στη διάρκεια φάνηκε ότι δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε σε ψηλές εντάσεις. Επιθετικά κάπου χαθήκαμε
Προσπαθούσαμε να πάρουμε πόντους από isolation game που ίσως φάνηκε ότι δεν ήταν η σωστή επιλογή. Είχαμε τις οδηγίες από την αρχή, κάπου στις ψηλές εντάσεις, στην κούραση, χάθηκε η συγκέντρωση. Συγχαρητήρια στην Αγγλία. Όπως είπε ο κόουτς, βλέπουμε ακόμα ένα παιχνίδι εμείς το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, που όταν μας δοθεί ευκαιρία να έρθουμε στην προετοιμασία θα το δουλέψουμε όπως δουλεύουμε σε όλα τα παιχνίδια και βγαίνουμε έξω και νομίζω δείξαμε ότι παλεύουμε το κάθε παιχνίδι. Ακόμα και σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε για την προετοιμασία και στη δύσκολη συνθήκη των δύο αγώνων back-to-back, νομίζω καταφέραμε να δείξουμε πολλά πράγματα, τουλάχιστον σε σημεία. Αν μου επιτρέπει ο κόσμος, δεν θα σταθώ στην κυπροποίηση και στα διαβατήρια. Εγώ θα σταθώ στην ευχάριστη προσέγγιση του κόσμου, που και στα δύο παιχνίδια έγινε μια προσπάθεια να έρθει κόσμο. Σίγουρα δεν ήταν Πορτογαλία, να το πούμε αυτό, που είχαμε 5.000 κόσμο, αλλά έγινε μια προσπάθεια. Καταλαμβανόμαστε ότι η κάρτα οπαδού ίσως να ήταν ένα εμπόδιο. Η εθνική είναι πάνω από την κάρτα οπαδού, το έχω πει και πιο παλιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη και στον Άρη Κορονίδη που συνειδητά έμειναν έξω σήμερα από συνεννόηση με το προπονητικό team για να μπει το νέο αίμα, για να μπουν στη φωτιά όπως είπε ο coach. Και νομίζω ότι το μέλλον με τη στήριξη του κόσμου και της Ομοσπονδίας, νομίζω ότι το μέλλον του μπάσκετ στην Κύπρο έχει πολλά περιθώρια να πάμε μπροστά. Αρκεί να είμαστε όλοι μαζί και να έχουμε τον ίδιο στόχο που είναι να πάμε μπροστά σαν εθνική. Ευχαριστώ από μένα.